είμαστε στις παρυφές του τετάρτου κύματος. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω σήμερα πιο χαλαρά και να ευχηθώ σε όλους τους τηλεθεατές σας καλό καλοκαίρι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, με υγεία, να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν, γιατί μπροστά έχουμε ένα φθινόπωρο και έναν χειμώνα που ακόμα δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να προβλέψουμε βιαστικά τι θα μας συμβεί. Όταν εννοώ χαλάρωση, εννοώ να χαλαρώσουν, όχι όμως από τα μέτρα. Το θέμα της μάσκας και της απόστασης δεν θα φύγει ποτέ. Όσες οδηγίες και να βγουν, ό,τι νεότερες μελέτες έχουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επίσης, ο εμβολιασμός, ο οποίος θα μιλήσουμε και για αυτόν. Τώρα, όσο αφορά το κύμα, τη μετάλλαξη Δέλτα, στην Αργολίδα, όπως βλέπετε, τα νούμερα είναι καλά για την ώρα. Φτάσαμε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα σε διψήφιο αριθμό κρουσμάτων, μάλιστα αριθμό 25. Η μετάλλαξη Δέλτα είναι 60% περισσότερο μεταδοτική από τη βρετανική μετάλλαξη. Γνωρίζουμε ότι ένας θετικός μπορεί να κάνει διασπορά σε 9 άτομα και τα 9 σε 81 μέσα σε ένα κλειστό χώρο που δεν τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Φαίνεται ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι λίγο ηπιότερη από τις άλλες μεταλλάξεις. Δεν βιάζομαι και δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί μην ξεχνάτε τον παράγοντα. Καλός καιρός, μεγάλες θερμοκρασίες, βρισκόμαστε έξω, βρισκόμαστε σε ανοιχτούς χώρους και επίσης αυτή τη βδομάδα θα ανακοινωθεί μία μελέτη που τρέχει στον Καναδά, η οποία προσπαθεί και θα αποδείξει ότι τελικά η μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο ήπια. Γιατί? Έχουμε βέβαια, είναι σαφές, ο αριθμός των θανάτων είναι μικρότερος σε σχέση με την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά έχει να κάνει με τον εμβολιασμό και το τείχος ανοσίας. Και τους νέους. Και περισσότερο είναι, πολύ σωστά, για τους νέους, για τις νεότερες ηλικίες. Επίσης, πρέπει να γίνει σαφές στον κόσμο ότι κάνοντας το εμβόλιο μας δίνει μία πρωτεΐνη. Και εμείς φτιάχνουμε αντισώματα έναντι αυτής της γνωστής πρωτεΐνης, έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος νοσήσει με φυσικό τρόπο, τότε δεν μπαίνει μόνο αυτή η πρωτεΐνη, αλλά και οι υπόλοιπες πρωτεΐνες του κορονοϊού. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για παρενέργεια ή κάποια σοβαρή επιπλοκή. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβηθεί, πρέπει να το ξανασκεφτεί. Και μιλάω για τα άτομα τα οποία δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί. Τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα είναι άτομα τα οποία ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές μπορεί να είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο σοβαρό ιατρικό λόγο και ο θεράπων ιατρός δεν τους επιτρέπει. Είναι άτομα τα οποία, πολύ σωστά είπατε, φοβούνται για τις παρενέργειες, οι οποίες παρενέργειες ξέρετε ότι είναι μονοψήφιος αριθμός ανά 100.000. Είναι άτομα τα οποία είχαν ακούσει στο παρελθόν ή τώρα κάποιος τους είπε ότι θα έρθει ένα φάρμακο για να γλιτώσουν το εμβόλιο, και η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων είναι ότι νομίζουν εάν εμβολιαστεί ο διπλανός τους δεν χρειάζεται να εμβολιαστεί το άτομο το ίδιο. Αυτό είναι λάθος και πρέπει να αναθεωρήσουν. Το μοναδικό όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα μέτρα, η μάσκα, η απόσταση και το εμβόλιο. Εάν αύριο αλλάξει κάτι, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είμαστε εδώ και πρώτοι θα ανακοινώσουμε. Εφόσον δεν υπάρχει κάτι άλλο, οφείλουμε όλοι εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο να αναλύουμε και να περιγράφουμε την κατάσταση ως έχει. Οι εμβολιασμοί στην Αργολίδα
είναι αυτή τη στιγμή περίπου και με πλήρως εμβολιασμένοι στο 50%. Οι νέες ηλικίες που αναφέρεστε έχουν ξεκινήσει. Συγκεκριμένα, εγώ εμβολίασα στο εμβολιαστικό κέντρο του Κέντρου Υγείας Ναυπλίου το Σάββατο 2 άτομα 17 ετών. Υπάρχει μία κινητικότητα όσον αφορά σε ραντεβού. Θα δούμε το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα αυτών των ραντεβού και του εμβολιασμού γενικότερα στις νέες ηλικίες. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ο νέος αυτός άνθρωπος είχε υποκείμενο νόσημα, εμβολιάστηκε, όμως εμφάνισε εμπείρετο 2 μέρες μετά και το τεστ έδειξε ότι ήταν θετικός. Όπως γνωρίζετε, για να καλυφθεί κάποιος από το συγκεκριμένο εμβόλιο χρειάζεται η δεύτερη δόση και χρειάζονται και περίπου 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση για να έχει την ανοσία που χρειάζεται, που αγγίζει το ποσοστό περίπου 95% και για τη Δέλτα σε χαμηλότερο ποσοστό.